Το πράσινο ακροτήρι είναι και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, χάρη στη Μάιρα Αντράντε αυτή τη φορά. Η 35χρονη τραγουδίστρα βρίσκεται σε περιοδεία για την πρόθεση του τελευταίου της δίσκου με τίτλο Μάγκα. Αυτό που ήθελα ήταν ο δίσκος να μην είναι ούτε παραδοσιακή μουσική του πράσινου ακροτηρίου, αλλά ούτε αφρομπίτ. Έψαχνα να είναι κάτι ενδιάμεσο, κάτι που να είναι ο δικός μου ήχος. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο δίσκος ονομάζεται Μάγκα, γιατί το μάγκο είναι ένα τροπικό φρούτο του ήλιου. Είναι το αγαπημένο μου. Αντιπροσωπεύει για μένα τον θηλυκό αισθησιασμό. Η Αντράντε γεννήθηκε στην Κούβα. Η οικογένειά της είναι από το πράσινο ακροτήρι. Από τα έξι της γυρίζει τον κόσμο. Τώρα ζει στη Λισαβόνα. Ήζησε για μια δεκαετία περίπου στο Παρίσι, μετά στην Αγγόλα, τη Σενεγάλη και τη Γερμανία. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μετανάστης και αυτό είναι ένα από τα θέματα στα τραγούδια της. Έχω ζήσει στο πράσινο ακροτήρι σε διαφορετικές περιόδους. Όταν ήμουν παιδί, στην εφηβεία μου και στα νιάτα μου. Μετά ήσασταν σε διαφορετικές χώρες. Ήμουν τυχερή γιατί η οικογένειά μου είναι διπλωμάτες. Όταν ήμουν 17 ετών, πήγα μόνη μου στο Παρίσι. Βίωσα τα αισθήματα που περιγράφουν πολλά παραδοσιακά τραγούδια της χώρας μου. Που έχουν να κάνουν με την αναχώρηση, την απόσταση, την νοσταλγία, τον χωρισμό και την ελπίδα βέβαια της επιστροφής. Η νεαρή μουσικός πήγε στο Παρίσι για να εκπληρώσει το όνειρό της. Το πρώτο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2006 και τρία χρόνια μετά μοιράστηκε τη σκηνή με την πιο διάσημη καλλιτέχνητα της χώρας της, την Σεζάρε Εβόρα. Πολλοί είναι αυτοί που συγκρίνουν τις δύο τραγουδίστριες. Υπάρχει μια μεγάλη τάση να με συγκρίνουν να λένε ότι είμαι η κληρονόμος της Σεζάρε Εβόρα, όταν αυτή ήταν ακόμα εν ζωή και τραγουδούσε. Παρόλο που το εκλάμβανα πάντα ως κομπλιμέντο, με απασχολούσε γιατί ήταν ακόμα τότε μια γυναίκα που υπερασπιζόταν τη δική της μουσική και το όνομά της σε όλο τον κόσμο. Αυτό που επιθυμώ είναι να μπορέσω να κάνω, αν όχι τόσα πολλά όσο αυτή έκανε, το καλύτερο που μπορώ για την κουλτούρα του πράσινου ακροτηρίου, για την αφρικανική κουλτούρα, αλλά και για την παγκόσμια κουλτούρα στον τομέα της μουσικής. Όχι μόνο το θέλω, αλλά στοχεύω να κάνω πασίγνωστη τη χώρα μου σε όλη την Ιφίλιο. Στο τέλος της περασμένης χρονιάς, η Μόρνα, η παραδοσιακή μουσική και το τραγούδι του Πράσινου Ακροτηρίου εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μαντόνα τραγούδισε στα κρεολικά στην τελευταία της περιοδία. Η Μάιρα αισθάνθηκε περήφανη όταν την άκουσε στη συναυλία της στη Λισαβόνα. Η Μαντόνα ήταν πάντα μεγάλη φαν της Σεζάρια Βόρα. Ο Ντίνο Ντε Σαντιάγκο της έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία να μάθει και να κατανοήσει τη μουσική της χώρας μας μέσω της κοινότητας των συμπατριωτών μας που ζει στη Λισαβόνα. Η παρουσία των Μπάντου Κατέιρας, των γυναικών ντράμερ από το πράσινο ακροτήρι στο σόου της Μαντόνα, είναι η πιο όμορφη απόδειξη. Στους επόμενους μήνες, η Μάιρα Αντράντε θα δώσει συναυλίες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.